Η Ελληνική Ομοσπονδία Μεικτών Πολεμικών Τεχνών εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεικτών Πολεμικών Τεχνών που έγινε στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το δελτίο έχει ως εξής. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 η Ελληνική Ομοσπονδία Μεικτών Πολεμικών Τεχνών διοργάνωσε το πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο Μεικτών Πολεμικών Τεχνών στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ήταν πρώτη φορά που έλαβε χώρα στην Ελλάδα ένα συνέδριο αποκλειστικά για το άθλημα του MMA και ήταν ανοιχτό για όλους τους φορείς, παράγοντες, αθλητές και φίλους του αθλήματος. Σκοπός της συγκεκριμένης διοργάνωσης ήταν να γίνει ανοιχτή συζήτηση προκειμένου να ξεκαθαριστούν όλες οι ασάφειες και ανακρίβειες γύρω από το ερασιτεχνικό άθλημα και να γίνει το επόμενο βήμα για την ανάπτυξή του. Ύστερα από μια σύντομη παρουσίαση των έως τώρα δράσεων της Ομοσπονδίας, έλαβαν χώρα οι τοποθετήσεις του Προέδρου κ. Μπάρκ Αθανάσιου και ακολούθησε ένας πολύ επικοδομητικός διάλογος με τους παρευρισκόμενους. Παρόλο που όλοι οι φορείς και παράγοντες που φέρονται να ασχολούνται με την ανάπτυξη των μεικτών πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα είχαν λάβει προσωπική πρόσκληση να συμμετέχουν στο συνέδριο, κανένας εξ αυτών δεν παρευρέθηκε κάνοντας την απουσία τους ιδιαίτερα αισθητή. Μερικούς μήνες πριν δόθηκε ενώπιον των υπευθύνων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μια συλλογική υπόσχεση για συνεργασία των φορέων με σκοπό την αποκοινού συνεργασία και προώθηση του αθλήματος στη χώρα. Η ΕΟΜ υπήρξε ο μοναδικός φορέας που έκτοτε έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για τη συνεργασία όλων των παραγόντων, βρίσκοντας παντού κλειστές πόρτες και απολύτως καμία διάθεση για συλλογική προσπάθεια. Είναι κρίμα για το ίδιο το άθλημα να δίνονται ουτοπικές υποσχέσεις, συνεχίζει η ανακοίνωση, και να μην υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη, με την ΕΟΜ να εμφανίζεται ο μοναδικός φορέας που μεριμνεί για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλήματος με πράξεις και όχι με λόγια. Η ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν θα επιτευχθεί με ανταρτοπόλεμο και αερολογίες. Η ΕΟΜ βρίσκεται παρούσα και πάντα έτοιμη για το μεγάλο αγώνα που φαίνεται να δίνει μόνη της εδώ και καιρό για να προσδώσει στο ερασιτεχνικό άθλημα τη θέση που του αξίζει.